Μοίραιο στάθηκε για τη ζωή ενός 20χρονου από τα Μεσκλά το δρομολόγιο από το χωριό του προς τα Χανιά στις 4 τα ξημερώματα. Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του και από το αρτοπείο της οικογένειάς του, ο άτυχος νέος άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο άτυχος νέος κατευθυνόταν προς τα Χανιά όταν το γιοταχή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του, ανετράπη και κατέληξε σε ένα παλιό αντλιοστάσιο. Και γύρισε, δεν μπορεί να έρθει από τη θέση όταν το πέσει. Ναι, γι' αυτό λέω, κάπως και γύρισε. Αλλά εκτός αυτού, μήπως χτύπησε εδώ και έσκασε. Και... Ο 20χρονος βαριά τραυματισμένος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του, το οποίο έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο τοιχείο του αντλιοστασίου. Κάτοικοι της περιοχής ήταν εκείνοι που τον απεγκλώβησαν, ενώ όταν η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε στο σημείο, το νεαρό είχε ήδη παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λίγα λεπτά μετά την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, υπέκυψε στα τραύματά του. Και πού ακουμπούσε εδώ? Εκεί περίπου ήτανε. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία των Μεσκλών, όπου ζούσε και εργαζόταν ο 20χρονος. Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, ο νεαρός πραγματοποιούσε μεταφορές προϊόντων από το αρτοπείο που διατηρεί η οικογένειά του σε πρατήρια Άρτου των Χανίων.